πάμε και στο Αίγιο να δούμε τι γίνεται εκεί στην αγορά του Αιγαίου και να πάμε να συνδεθούμε με τον πρώην Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Αιγαίου, τον κύριο Λάμπη Παπαδόπουλο. Να τον καλησπερίσω. Κύριε Παπαδόπουλε, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε για τη σύνδεση αυτή. Εγώ ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε. Θα παραμείνω στο ίδιο mood με του Προέδρου της Πάτρας, του κύριου Ζαφυρόπουλου, και του Γραμματέα και του Μάκη και όλων των συναδέλφων. Είναι τα ίδια πράγματα και ίσως και χειρότερα στην περιοχή μας, γιατί μην ξεχνάτε ότι εμείς δεν έχουμε ούτε καν κεντρική πλατεία. Ούτε καν κεντρική πλατεία. Έχετε και το θέμα εκεί με την Αγία Λαύρα, το μεγάλο έχουμε θέμα. Το μεγάλο πρόβλημα που έχει ξεπεράσει τα 2 και χρόνια τώρα. Από εκεί και πέρα, κόσμος κατέβηκε, μεγάλη κάθοδος των Αθηναίων, ετεροδημοτών κτλ. Αυτό φάνηκε και στα διόδια, κυρία Μπάστα, όταν Βέβαια. Από τις 15 περίπου λωρίδες διοδίου, οι 10-11 ήταν προς κατεύθυνση Πάτρα. Οπότε ήταν φοβερή η κάθοδος, αλλά στην πράξη, ενώ και εμείς στην αγορά μας είδαμε πάρα πολλά αυτοκίνητα, στα καταστήματα μέσα υπήρχε το αντίθετο αποτέλεσμα, ήταν σχεδόν άδεια πέρα από τα καταστήματα εστίασης. Τι σας λένε οι συνάδελφοί σας, κύριε Παπαδόπουλε, θα μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα φέτος το χειμώνα? Το νούμερο ένα πρόβλημα, δεν θα βαρεθώ να το λέω, είναι αυτή τη στιγμή το ενεργειακό. Το ενεργειακό, αυτή η τρελή αύξηση στο ρεύμα και στα καύσιμα. Το δε μαγαζιά μας, τα οποία δεν έχουν και καμία αξιόλογη επιστροφή, βλέπουμε ότι τα νούμερα είναι επί 2 και επί 3. Βλέπουμε ότι ήδη ενεργοβόρα καταστήματα, όπως π.χ. φούρνοι, έχουν λουκέτα σε πανελλαδικό επίπεδο που διαβάζω, και το ίδιο συμβαίνει και ίσως και σε ζαχαροπλαστεία. Βλέπουμε λοιπόν ότι το νούμερο ένα πρόβλημα σε συνδυασμό με τη διατροφική κρίση που αρχίζουμε και παρατηρούμε καθημερινές αυξήσεις στο ράφι των σούπερ μάρκετ. Σε συνδυασμό με τον πληθωρισμό που ξεπέρασε το 12%. Σε συνδυασμό όλο αυτό το μείγμα το αρνητικό και την αρνητική ψυχολογία μας η οποία είναι μετά την COVID εποχή. Έχουμε φτάσει, κυρία Μπάστα, να μην ξέρουμε να προγραμματιστούμε για την επόμενη μέρα. Ξυπνάμε κάθε πρωί, βάζουμε το κλειδί στην πόρτα και δεν ξέρουμε μέχρι το βράδυ τι θα δούμε μπροστά μας. Και αν θα κάνετε σεφτέ. Υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι αντιμετωπίζουν ακόμα και αυτό το πρόβλημα. Μάλιστα. Ο κόσμος, οι καταναλωτές έμαθαν με την πανδημία και εξοικειώθηκαν πάρα πολύ στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Τα έξοδα στο φυσικό εμπόριο έχουν παραμείνει στα ύψη. Βοήθεια το να στηθούμε και εμείς και να βγουν προγράμματα να στραφούμε και προς το e-shop δεν έχει έρθει. Έχει έρθει σε πολύ λίγους καν. Και προχθές η Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας μας άκουσα ότι τα νούμερα ήταν απορροφητικότητας γύρω στο 7 και 8%. Πάρα πολύ χαμηλά. Είναι πολύ χαμηλά και είναι οι περισσότεροι καθ' έξω. Οπότε, κυρία Μπάστα, το ξαναλέω άλλη μια φορά δημόσια και ας μας ακούσει ο κύριος Περιφερειάρχης και οι βουλευτές Αχαΐας και όσο πιο ψηλά φτάνει, ότι ενώ θέλουμε να ασχοληθούμε και να μπούμε στην επόμενη μέρα, θέλουμε να μπούμε στο e-shop και στο ηλεκτρονικό εμπόριο, θέλουμε να βρούμε λύσεις για ενεργειακή αναβάθμιση των καταστημάτων μας. Εν τούτης, μέχρι τώρα δεν έχει έρθει τίποτα. Μάλιστα. Μόνο υποσχέσεις ακούμε και μόνο ωραία αυτά. Το λέω για άλλη μια φορά δημόσια. Καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Θα το δούμε, θα το ψάξουμε και εμείς το συγκεκριμένο θέμα. Γιατί θυμόμαστε ότι είχαν βγει κάποια προγράμματα, αλλά από ό,τι λέτε 7% απορροφητικότητα είναι... 7% έδωσε νέα παράταση και έγινε, ναι, 8% και μου φαίνεται στην τρίτη παράταση αν πήγε στο 9%. Μιλάμε για τα νούμερα, είναι πολύ χαμηλά και αυτοί που πραγματικά θέλουν να μπουν και έχουν την οικονομική ευχέρεια, έστω και τη μικρή αυτή, μάλιστα, να μπουν σε αυτά τα προγράμματα, δεν, μάλιστα, μπορούν. Κύριε Παπαδόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη σύνδεση. Θα επανέλθουμε
Δεσμεύομαι για το συγκεκριμένο θέμα, για την ψηφιακή μετάβαση των εμπορικών καταστημάτων. Και εν ώψη εκλογών να θυμίσω και να πω το προσωπικό μου μήνυμα ότι αν ήμουν πιεστικό στα τελευταία 6 χρόνια, αυτή τη χρονιά θα τους γίνω, όπως έλεγε ο Σοκράτης, η αλογόμηγα πάνω στο αθηναϊκό άλογο που δεν μπορούσε να φύγει από πάνω. Να φύγει. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Παπαδόπουλε. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Θα δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί είναι μια είδηση αυτή. 7% είναι πάρα πολύ μικρό το ποσοστό. Θα μιλήσουμε και με άλλους εμπόρους, αλλά και με τους αρμόδιους φορείς.